Η Ομοσπονδία Γονέων στέκεται στο πλευρό των γονιών του Συλλόγου Γονέων του 21ου Δημοτικού Σχολείου απέναντι στην προσπάθεια του Δήμου Θεσσαλονίκης, της διοίκησης του Δήμου να προχωρήσει το κλείσιμο του σχολείου. Συμμετείχαμε σήμερα στην παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Συμβούλιο και στηρίξαμε την απόφαση του Συλλόγου Γονέων να ζητήσουν να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να συνεχίσει η λειτουργία του σχολείου, ταυτόχρονα να μπει προγραμματισμός, μελέτες με ευθύνη του Δήμου και του Υπουργείου, ώστε να κατασκευαστεί νέο σχολείο που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών του σχολείου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός ότι ο Δήμαρχος πετάει τον μπαλάκι είτε στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου είτε στο ΤΕΕ για να δώσει λύση στο ζήτημα, ένα ζήτημα που απασχολεί τους γονείς εδώ και πολλά χρόνια, καθώς το σχολείο, υπήρξε και η παραδοχή του Δημάρχου αυτή, λειτουργεί σε αυτό το χώρο για 50 χρόνια με προκάτεθουσες, για ένα σχολείο που κατασκευάστηκε για λίγα χρόνια μετά το σεισμό του 1978. Ταυτόχρονα η Ομοσπονδία θα πάρει πρωτοβουλία και την επόμενη Παρασκευή θα καλέσει σε ανοιχτή σύσκεψη όλα τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης που αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα, καθώς τα λιώμενα συνεχίζουν να υπάρχουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης και θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να πάρθουν μέτρα ώστε να μπει προγραμματισμός να χτιστούν νέα σχολεία. Όχι μόνο δύο που ανακοίνωσε ο Δήμαρχος στο σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά τόσα σχολεία ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών.